Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από τη μέχρι τώρα συζήτηση παρακολουθούμε έναν άκρατο δικαιωματισμό. Λες και ζούμε σε δοκιμαστικό σωλήνα. Ανεξάρτητα από την αντικειμενική πραγματικότητα, ανεξάρτητα από το κοινωνικό περιεχόμενο που αποκτάει το δικαίωμα, σε μία μάλιστα κοινωνία ταξική, άρα μία κοινωνία ανισοτήτων, όπου η δυνατότητα ικανοποίησης των δικαιωμάτων και των αναγκών του κόσμου εξαρτάται από τις οικονομικές δυνατότητες. Ο φτωχός και ο εξαθλιωμένος τι οικονομικές δυνατότητες έχει να ικανοποιήσει ανάγκες και δικαιώματα? Από μηδέν έως ελάχιστες. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, αυτό αποτελεί τον ορισμό του κοσμοπολιτισμού του κεφαλαίου από τη μια μεριά, ο οποίος εκτρέφει ταυτόχρονα το ρατσισμό, τον εθνικισμό, την ακροδεξιά ρητορία και το σκοταδισμό. Αλήθεια, θα θέσω ένα-δύο ερωτήματα. Πώς εξηγείται από τη μια μεριά η αντιφατικότητα, η κυβέρνηση να μιλά για το ζήτημα τα δικαιώματα να διαπραγμάτευτα για μας και από την άλλη την ίδια στιγμή να τσαλαπατάει δικαιώματα συλλογικά, να στέλνει τους εισαγγελίες, τους μαθητές και τους φοιτητές που διεκδικούν τα μάτια στους αγρότες? Επίσης, πολύ καλό προαίρετα να ρωτιούνται γιατί έχει πιάσει τέτοια πρεμούρα τη Νέα Δημοκρατία να φέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο παρά τις αντιθέσεις που καταγράφονται στις γραμμές της. Για να απαντήσουν σε αυτό πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βέβαια δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία, αλλά αποτελεί κρίκο σε μια αλυσίδα η οποία φτάνει μέχρι την πρόσφατη απόβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Δεκέμβρη του 2023 για το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονικής Σχέσης. Γάμος δηλαδή των ομόφυλων μέχρι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό, ένα τσιγάρο δρόμος είναι, κύριοι της κυβέρνησης. Το οποίο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό τι αναγνωρίζει? Αναγνωρίζει τη γονική σχέση του παιδιού με περισσότερους από δύο γονείς, ακόμη και με πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι γονέας. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και μια σειρά ιδεολογήματα, όπως αυτό το ιδεολόγημα περί πολλαπλού αρακερευστής ταυτότητας φύλου, περί ατομικού αυτοπροσδιορισμού σε αντίθεση με την αντικειμενική πραγματικότητα, τα οποία δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά τον ανορθολογισμό σε όλο τους το μεγαλείο. Και το ερώτημα που υπάρχει είναι, όλα αυτά ποιον υπηρετούν? Εμείς λέμε καθαρά, βεβαίως, πίσω από αυτά τα ιδεολογήματα, πίσω από αυτές τις επιλογές, βρίσκονται τεράστια συμφέροντα οικονομικά. Τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, του τουρισμού της αναπαραγωγής, αλλά και των πολυεθνικών της βιοτεχνολογίας. Από τη μια μεριά, αλλά και από την άλλη, βρίσκονται τα σχέδια του κεφαλαίου για ευάλωτους και χειραγωγούμενους εργαζόμενους και νέους, οι οποίοι θα αποδέχονται τους σχεδιασμούς του. Από το εμπόριο των παιδιών και του γυναικείου σώματος, ένα σύγχρονο δουλεμπόριο δηλαδή, μέχρι την καταπαραγγελία απόκτηση παιδιού με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και την αλλαγή του σώματος. Έναν ευάλωτο δηλαδή εργαζόμενο, αποσυνδεδεμένο από τον αντικειμενικό προσδιορισμό που υπάρχει, που είναι το φύλο, αλλά και η τάξη. Και μάλιστα μια ταξικά αντιτιθέμενη κοινωνία, ο οποίος αυτός εργαζόμενος δεν θα αναρωτιέται από ποιον για ποιον, γιατί το κάνουν αυτό και ποιον εξυπηρετεί, αλλά θα ερμηνεύει και θα αποδέχεται τις απαιτήσεις του κεφαλαίου ως κάτι το αναγκαίο και για τον ίδιον. Δηλαδή ένας υποταγμένος και βαθιά εκμεταλλευόμενος εργαζόμενος, ένα αναλώσιμο επί της ουσίας εργαλείο στις οικονομικές, στην οικονομική και παραγωγική διαδικασία. Αλήθεια,
Πόσο προοδευτικό είναι το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, το οποίο αφορά, όπως λέτε, σε ατομικά δικαιώματα, αποσυνδεδεμένα από το κοινωνικό περιεχόμενο. Υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, δικαιώματα εν κενό? Αλήθεια, πού είναι τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, του 25% των παιδιών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας στη χώρα μας, ή τα δικαιώματα του παιδιού που λόγω του εργοδοτικού εγκλήματος ο εργαζόμενος πατέρας ή η εργαζόμενη μητέρα δεν θα γυρίσει σπίτι? Αλήθεια, πόσο προοδευτικό είναι το νομοσχέδιο όταν αποτελεί στρατηγικό στοιχείο η ΛΟΑΤΚΙ της πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών? Τους έπιασε, βλέπετε, ο πόνος για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ τη στιγμή που τσαλαπατούν στην κυριολεξία τα δικαιώματα των μαύρων και των μεταναστών. Τόσο φανερά υποστηριχτές είναι που το γράφουν και στο ίδιο το πολεμικό ανακοινοθέν. Συγγνώμη, το κοινό ανακοινοθέν είπα Ελλάδος στις 9 Δευτέρου του 24. Διαβάζω από την ιστοσελίδα του Υπουργείου. Θέλω 2 λεπτά ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεχής επαφής της Ελλάδας με την Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την ικανοποίηση για την υποστήριξη της Ελλάδας στο Ισραήλ, για τη νέα ναυτική επιχείρηση στους Χούθη που αναλαμβάνει επικεφαλής η Ελλάδα. Τονίζουν τη σημασία της στήριξης στην Ουκρανία. Και στο τέλος, φτάνουν στο σημείο και να λένε, κλείνει το κοινό αυτό συνυποσχετικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρέτησαν τη δεσμεύση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη για την νομοθέτηση της ισότητας στο γάμο και στη συνέχιση εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την επέκταση της προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ πλας ατόμων στην Ελλάδα. Αλήθεια, πόσο προοδευτικό ή και για κάποιους επαναστατικό μπορεί να είναι το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ, δηλαδή αυτή η πολεμική μηχανή ολέθρου, μετατρέπεται σε σημειοφόρο των ΛΟΑΤΚΙ πλας? Διαβάζω από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΑΤΟ. Το αρχηγείο του ΝΑΤΟ φιλοξενεί το πρώτο συνέδριο για τις προοπτικές ΛΟΑΤΚΙ πλας στο χώρο εργασίας το 2021. Και τότε ο Γιάν Στόλτεμπεργκ δήλωσε με περηφάνεια: το ΝΑΤΟ ήταν επίσης παγκόσμιος ηγέτης στην αναγνώριση του γάμου των ομόφυλων. Ο οργανισμός επέκτηνε τα ίσα δικαιώματα συζύγου σε ομόφυλα ζευγάρια τον Ιούλιο του 2002, σε μια εποχή που μόνο μια χώρα στον κόσμο, η Ολλανδία, αναγνώριζε τους γάμους των ομόφυλων. Γιάνς Στόλτεμπεργκ, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Αλήθεια, πόσο προοδευτικό είναι ο ίδιος ο στρατός του Ισραήλ να διαφημίζει το ΛΟΑΤΚΙ πλας ως συστατικό στοιχείο της αποστολής του? Με αγάπη, κύριε Σκέρτσο, προχωράει στο σφαγιασμό των παιδιών και των γυναικών στην Παλαιστίνη? Αυτά λοιπόν είναι που ενώνουνε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά, δηλαδή τα συμφέροντα του κεφαλαίου και του ΝΑΤΟ. Συμπερασματικά, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης δεν αφορά την κοινωνική αναγνώριση της δυνατότητας των ομόφυλων ζευγαριών να διασφαλίσουν μια μορφή συμβίωσης και να ρυθμίσουν μεταξύ τους οικονομικές και προσωπικές σχέσεις. Δεν αφορά την ανάγκη να σπάσει η κοινωνική προκατάληψη σε βάρος τους. Αντίθετα, με το άρθρο 10 νομιμοποιείται η εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας και της τεκνοποίησης, η εμπορευματοποίηση δηλαδή του παιδιού και του γυναικείου σώματος. Γι' αυτό λοιπόν η άρνηση του ΚΚΕ στην επέκταση του πολιτικού γάμου σε ομόφυλα ζευγάρια δεν σχετίζεται με το σεξουαλικό προσανατολισμό του καθενός και της καθεμιάς, με τη στάση του απέναντι στην ομοφυλοφιλία ή την αμφιφιλία ως έκφραση της σεξουαλικότητας. Το κουκουέ έτσι κι αλλιώς αντιπαλεύει κάθε είδους διαίρεση με βάση τη φυλή, το φύλο, το χρώμα, τη θρησκεία, το έθνος, το σεξουαλικό προσανατολισμό. Και αυτές ακριβώς οι απόψεις του ΚΚΕ είναι που τις χωρίζει άβυσσος από τις ομοφοβικές αντιλήψεις και τις αντίστοιχες πρακτικές από την μεσαιωνική εκκλησιαστική αντίληψη για την εκτός γάμου σεξουαλικότητα, ειδικότερα για τη γυναίκα αλλά και της ομοφυλοφιλίας. Και στο κάτω-κάτω της γραφής το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση ζήτησε τον επίσημο διαχωρισμό κράτους από εκκλησία, και τότε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, λες και δεν είναι όριμο αυτό το δικαίωμα, δεν το αποδέχτηκαν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την αμοχή.